δώσω τον, λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Πολίτη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την σημερινή μας εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση της άνοιας. Θα ήθελα να πω λοιπόν πέντε τρόπους για τη μείωση κινδύνου της άνοιας. Πέντε τρόπους που είναι από τα τελευταία δεδομένα της παγκοσμίου εταιρείας Alzheimer. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, ένας υγιεινός τρόπος ζωής βοηθάει στη μείωση της μετέπειτα πιθανότητας ανάπτυξης άνοιας. Ένας είναι ο γενικός κανόνας. Ό,τι κάνει καλό στην καρδιά, κάνει και στο μυαλό. Αυτό που χρειάζεται είναι απλές δραστηριότητες που μπορούμε να συμπεριλάβουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Και δεν είναι ποτέ αργά για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Πρώτος τρόπος, να προσέχουμε την καρδιά μας. Προσοχή στο κάπνισμα, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτης, παχυσαρκία. Γι' αυτά βέβαια ο κύριος Πολίτης θα σας πει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σας λέω κάποια συντομή και δεν είναι και ειδικότητά μου. Δεύτερος τρόπος, να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή. Το φαγητό είναι το καύσιμο για το μυαλό και την καρδιά. Τα στοιχεία δείχνουν πως η μεσογειακή διατροφή πλούσια σε δημητριακά, φρούτα, ψάρια και λαχανικά βοηθάει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της άνοιας. Τρίτον, να είμαστε σωματικά δραστήριοι. Η φυσική άσκηση και δραστηριότητα είναι ισχυρό προληπτικό φάρμακο. Τέταρτον, να ασκούμε το μυαλό μας. Με το να ενεργοποιούμε το μυαλό μας με νέες δραστηριότητες, βοηθάμε να χτιστούν νέοι νευρώνες και να ενδυναμωθούν οι συνδέσεις μεταξύ τους. Η ισορροπία σώματος και πνεύματος βρέθηκε από συνεργάτες του Λιου Λίψιτς στο Χάρβαρντ ότι είναι η αποτελεσματικότερη μορφή άσκησης το τσάι, το τάι τσι. Και βέβαια όλοι δεν μπορούμε να κάνουμε τάι τσι, όμως μπορούμε να κάνουμε περπάτημα. Πέμπτον, να είμαστε κοινωνικά δραστήριοι. Οι κοινωνικές δραστηριότητες μπορεί να είναι ευεργετικές στην υγεία του εγκεφάλου, γιατί ενεργοποιούν τα κεφαλικά μας αποθέματα, βοηθώντας τη μείωση του κινδύνου, άνοιας και κατάθλιψης. Πρέπει λοιπόν να αφιερώνουμε χρόνο στους φίλους, στην οικογένειά μας, να κάνουμε όλοι μαζί δραστηριότητες και να συνδυάζουμε όλα αυτά με φυσική και πνευματική άσκηση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την Περιφερειακή Ενότητα Ευβίας, τη Μονάδα Φροντίδας και Αποκατάσταση Άνθεμης, το ΚΤΕΟ, Θαλάσση, το Πικάτικο Ψησταριά, την Εβοϊκή Ζήμη, την εταιρεία Κέντερινγκ Green Festival, το Φούρνο του Αναστασίου Μπαλτά, Φούρνο Ζαχαροπλαστία Bonjour, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μικαέλας Μιχαηλής, το Ανεργιστήρες Αλεμής Κουκούμης και το Δήμο Χαλκίδας. Και φυσικά, να μην ξεχάσω τους εθελοντές. Είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το έργο. Πρώτα απ' όλα την Ειρήνη Γωνιάδου, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στα τμήματα νοητικής ενδυνάμωσης. Τη Μαριάννη Λευρεντάκη, τη Μικαέλα Μιχελή, την Ασημένια Μπρούζου, τον Ιωσήφ Πελιγιάννη, τη Σωτηρία Σουρτανιώτη, τον Αθανάσιο Πελιγιάννη, την Ευδοξία Μινά, τη Γιάννη Σακή, τη Σοφία Βέβη, τη Γεωργία Τηλάλου, την Ορσαλία Σκουρτανιώτη, την Ελένη Μπούρικα και την Τίνα Κολιαρουδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Αντώνιο Πολίτη. Καλησπέρα, να μου. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλσχάιμερ και Συγκεντρώνια Ταραχών Χαλκίδας για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όπως καταλήξατε. Ευχαριστώ την κυρία Αγγελίδου για την πρόσκληση να βρεθούν για τρίτη φορά. Η δικιά μου η παρουσίαση θα είναι κυρίως στο τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή αναφέρθηκαν προηγουμένως στο τι συμβαίνει με τον ασθενή με άνοια, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Είναι μια διαδρομή πολύ μεγάλη, στην οποία συμπορεύονται και οι ασθενείς μαζί με τους
με τις ιδέες τους περιθάλπιδες, θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό έχει ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους που είναι στα 50. Επειδή αναφέρθηκε από την κυρία Αγγελίδου και φάνηκε στη διαφάνεια τα ποσοστά που έχετε σε ειδικαιωμένους πάνω από 70 χρόνια. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε στους ανθρώπους που είναι 50 χρόνων και πάνω. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε στον οργανισμό μας, πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ νωρίς. Άρα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία μεσήλικα, 50 δηλαδή με 60, αν θέλετε μέχρι 60, γιατί πάνω από 70. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε πολλά από τα πράγματα τα οποία θα δείτε. Άρα όσο πιο νωρίτερα γίνονται, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να παρέμβουμε σε κάποιους παράγοντες που θα δείτε παρακάτω μπορούμε να τροποποιήσουμε. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι ότι το προσδόκιμο επιβίωσης έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είμαστε αθάνατοι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γερνάμε και έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο τέλος. Αυτό το τέλος στην εποχή μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχουμε ανθρώπους που ζουν πλέον πέρα από τα 90 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε τα όργανα φθύρονται. Έτσι λοιπόν και ο εγκέφαλος φθύρεται λόγω της ηλικίας. Άρα ένας παράγον πολύ σοβαρός αυτή τη στιγμή, τον οποίο δεν μπορείτε να τον πειράξετε, δεν μπορείτε να κάνουμε απόλυτο τίποτα, είναι το γύρος, είναι η ηλικία. Οπότε δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Απλώς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ, γι' αυτό και τα περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι περισσότερα. Και θα αφορούν όλους μας. Θα αφορούν και εμένα, τους γονείς μου. Δεν αντιλογαριάζει το πρόβλημα της υγείας, αν το θέλετε, τα αν είμαστε σε κάποιο επίπεδο ή σε άλλο επίπεδο. Αφορά όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές τάσεις. Ας προχωρήσουμε λίγο σε κάποια πράγματα που ίσως να είναι χρήσιμα. Θα προσπαθήσω να σας... Να προχωρήσουμε λίγο στους παράγοντες. Κοιτάξτε πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, έτσι. Όλοι μας έχουμε μια εικόνα του εαυτού μας, πώς μπορεί να είναι νέος και πώς μπορεί να τα μεγαλώσει. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γύρο. Έτσι, αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε στο γύρο είναι να έχει μια καλή ποιότητα. Και θα συμφωνούσα πάρα πολύ με την κυρία Γελίου στην τελευταία διαφάνεια που αναφέρθηκε στην κοινωνική επαφή. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που μεγαλώνουν είναι η κοινωνική επαφή. Συνεπώς, ό,τι θα δείτε, θα έχετε στο νου σας ότι η κοινωνική επαφή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα πρόληψης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ασθενών που έχουν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ όπως αναφέρθηκε, βλέπετε ότι μία μεγάλη διαφορά είναι ανάμεσα στις χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα και στις χώρες που έχουν υψηλό εισόδημα. Οι χώρες που έχουν χαμηλό εισόδημα τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν τα κρούσματα τα οποία θα έχουν άνοια. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι προδιαθεσιακοί παράγοντες, οι παράγοντες πρόληψης που αναφέρθηκαν και θα πεθούν και από μένα, όταν έχεις χαμηλό εισόδημα δεν μπορείς να ασκήσεις πρόληψη. Ενώ το αντίθετο γίνεται στις χώρες που έχουν υψηλό εισόδημα και τα τελευταία δεδομένα έδειξαν ότι τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Σουηδία υπάρχει μια κάμψη της καμπύλης των περιστατικών με άνοια. Συνεπώς μειώθηκαν τα περιστατικά. Γιατί ανέβηκαν οι γενιές που πρόσεχαν πάρα πολύ την υγεία τους. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν τα περιστατικά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με γενετική παρέμβαση, αλλά κυρίως με παράγοντες προδιαθεσικούς. Συνεπώς δεν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα, αν ασκήσουμε, αν το θέλετε, μια πιο καλή κοινωνική πολιτική ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον τρόπο ζωής που έπρεπε να κάνει. Και αυτό γίνεται σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ καλά ανεπτυγμένο κοινωνικό πλαίσιο και ενημέρωση. Και βλέπετε εδώ πέρα το τι αναμένεται να γίνει όσον αφορά
τον αριθμό των περιστατικών. Μην σας τρομάζουν. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί οι χώρες χαμηλού εισοδήματος βελτίωσαν τα ποσοστά, ανέβηκαν και γίνανε μεσαίως εισοδήματος, γίνανε καλύτερες οικονομικά. Οπότε αυξήθηκε το ποσοστό, το προσδόκιμο επιβίωσης. Οπότε χώρες που είχαν χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης τώρα περάσαν να γίνουν με μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, άρα αυξάνεται και το ποσοστό που μας θέλει. Συνεπώς η υγεία, όπως βλέπετε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα και αυτό μπορείτε να το δείτε και σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η οποία είχε ένα υψηλότερο ποσοστό νέων ανθρώπων και τα τελευταία χρόνια αρχίζει και να έχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι μεγάλες ηλικίες. Οπότε τα ποσοστά δεν ανέβηκαν. Εδώ βλέπετε το τι σημαίνει σε έναν εγκέφαλο. Και γιατί είπα ότι ο εγκέφαλος γυρνάει. Είναι αναμενόμενο. Όλα τα όργανα γυρνάνε. Κάποια, τα νεφρά, όλα τα όργανα. Άρα όλα τα όργανα δουλεύουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και ο εγκέφαλος είναι γυρνάει. Θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα και μεταχείριση που μπορούμε να την έχουμε σε αυτήν την ηλικία. Αλλά άμα αρρωστήσει, έχει αυτή την εικόνα. Συνεπώς είναι ένα φυσιολογικό, αν το θέλετε, να γεράσουμε, να έχουμε έναν εγκέφαλο λίγο πιο συγκεκριμένο, αλλά φυσικά από να αρρωστήσει, όπως όλοι οι ασθενείς που έχει νευρική ανεπάρκεια, τα νεφρά του είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Αυτό το οποίο μας τολμηθεί περισσότερο σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το πρόβλημα υγείας, είναι ότι πλήττει την προσωπικότητα του ανθρώπου μας. Αλλάζει δηλαδή τον άνθρωπό μας, το αλλάζει την προσωπικότητα, δεν είναι αυτός που γνωρίζουμε, αρχίζει να φεύγει η προσωπικότητά του από την καθημερινότητα. Να απομακρύνεται. Οπότε είναι ένας κρίνος άνθρωπος. Συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο μας πλήττει συναισθηματικά, γιατί είμαστε άνθρωποι και άνθρωποι που επικοινωνούμε. Άρα πλήττεται η επικοινωνία με τον άνθρωπό μας και χάνουμε αυτό που έχουμε. Και έχουμε έναν άλλον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά αλλάζει από την νόση. Έναν άνθρωπο που πρέπει να ξέρει πάντα ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία η νόση θα την αλλάξει με, αλλά θα διατηρήσει μια επαφή μαζί μας. Και συνεπώς οι παρεμβάσεις που γίνονται είτε στο κέντρο ημέρας, είτε οπουδήποτε αλλού και είναι οργανωμένες, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα έστω σε μια προσωπικότητα που έχει φθαρεί, αλλά έχει κρατήσει κάποια στοιχεία της. Συνεπώς δεν είναι άνθρωποι που καταστρέφονται εντελώς. Πρέπει να το ξέρετε. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία στα πρώτα στάδια, στα μεσαία στάδια, να υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορείτε να κάνετε αρκετά πράγματα για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δεν θα τους αλλάξετε, δεν θα τους αναφέρετε πίσω, αλλά θα τους κρατήσετε κοντά σας. Θα τους έχετε δίπλα σας με μια καλή ποιότητα ζωής. Εδώ βλέπετε τον εγκέφαλο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα όργανο. Εγώ προσπαθώ να σας περάσω το. Ο εγκέφαλος μας είναι ένα όργανο όπως όλα τα άλλα όργανα μπορεί να αρρωστήσει. Όπως όλα τα άλλα όργανα να πάθει τις ζημιές που να πάθουν όπως όλα τα άλλα όργανα. Λοιπόν, να τον σέβεστε τον εγκέφαλό σας και να τον προσέχετε. Και να προσέχετε τα αγγεία προσωπική αγγελία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βλέπετε διάφορες βλάβες, δεν θέλω να σταθώ. Όμως, για να καταλάβετε τη βιολογική διάσταση του προβλήματος, διότι δεν είναι ένα πρόβλημα ψυχολογικό. Είναι ένα πρόβλημα βιολογικό, δηλαδή είναι το όργανο το οποίο πας. Που όμως θα σας δώσει προβλήματα από τη συμπεριφορά. Έτσι, διότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο θέλω να ξέρετε ότι κάνει τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Καθορίζει τη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Υπάρχουμε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε γιατί αυτό τώρα να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Άρα, αν αρρωστήσει, θα αλλάξει σκέψη, το συνέστημα και τη συμπεριφορά. Και στου ανθρώπου μα θα δείτε να υποφέρουν είτε από κατάθλιψη, όταν αρρωστήσουν είτε από απάθεια, είτε δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί και να είναι ανήσυχοι. Συνεπώ είναι η συμπεριφορά του. Γιατί αυτό το όργανο έχει αρρωστήσει. Και βλέπετε μία από τι πιο συχνέ βλάβε που έχει αυτό το όργανο και έχει να κάνει με τη μνήμη. Και έχει εστιάσει κανεί τη μνήμη γιατί είναι από τα πιο πρώιμα συμπτώματα και σήμερα πιστεύουμε ότι πριν από την ημέρα αυτό το οποίο χαλάει είναι η συμπεριφορά. Αλλάζει λίγο η συμπεριφορά των ανθρώπων μας πολύ νωρίτερα πριν εμφανιστούν οι δυσκολίες στην ημέρα. Και ξέρουμε επίσης σήμερα, όπως θα δούμε κάπου κάτω, ότι η κατάθλιψη σε αυτή την ηλικία, στη μεγάλη ηλικία, δεν είναι πλέον ένα σύμπτωμα απλό, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θεωρείται πρόδρομο της άνοιξης. Άρα ξέρουμε κάτι παραπάνω. Άρα, αν διαχειριστούμε ένα πρόβλημα υγείας όπως είναι η κατάθλιψη, μπορούμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση ενός άλλου προβλήματος. Και βλέπετε εδώ δύο δομές που είναι σημαντικές για τη μνήμη μας. Πώς γίνεται αυτή η δομή στον εγκέφαλο στους ασθενείς που πάσχει και πώς είναι στην υγεία για αυτό. Αυτό δεν μπορείτε να αποτρέψετε με τίποτα.
Όμως ξέρετε ότι αυτή είναι η ζημιά. Όπως βλέπετε πώς ατροφεί ο εγκέφαλος, έτσι πώς συρρυκνώνεται και χάνει. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Να θυμάστε πάντα ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο ως επιτοπλίστων έχει μια δυναμική. Αυτές είναι απλές φωτογραφίες. Δουλεύει, παράγει ενέργεια και συνεπώς η ενέργεια που παράγει δεν απεικονίζεται. Δεν βλέπετε πώς χαλάει στη δομή. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία έχουμε σήμερα με την άκρη. Βλέπετε ουσιαστικά ένα πρόβλημα υγείας το οποίο ουσιαστικά αφήνεται κυρίως στους ανθρώπους που είναι πάνω από 70 χρόνια, πολύ περισσότερο πάνω από 80 χρόνια, ακόμα περισσότερο και πάνω από 90 χρόνια, ακόμα πολύ περισσότερο. Σε όσο μεγαλώνουμε έχουμε αυξημένο κίνδυνο. Δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό. Άρα η ηλικία είναι ένας παράγοντας κινδύνου που δεν μπορούμε να το βγάλουμε από μέσα. Και εγώ μεγαλώνω και θα μεγαλώσω και εγώ ανήκω στις ομάδες υψηλού κινδύνου να φτάσω σε μεγαλύτερη ηλικία. Να ξέρετε ότι οι άντρες είναι λιγότερο από τις γυναίκες που πάσχουν από άνα γιατί φεύγουν πιο νωρίς. Οι γυναίκες κρατάνε περισσότερο. Και γιατί έχουν πολλούς ρόλους, έτσι, να μην το ξεχνάτε. Αυτό που είναι η κοινωνική επαφή είναι πολύ πιο σημαντική. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολλούς ρόλους τους οποίους κρατάνε ακόμα και όταν μεγαλώσουν. Οι άντρες όταν φύγουν από τη δουλειά έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων πάσχει από αυτό που λέμε από μια ήπια δυσκολία στη μνήμη, που είναι πολύ σημαντικό όταν εμφανιστεί να προστρέξει κανείς σε έναν ειδικό. Και μιλάω για ειδικούς και θέλω να έρθω σε αυτό το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως. Η απουσία δομών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, τα 3 τέταρτα των υπηρεσιών είναι συγκεντρωμένες αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα για την περιφέρεια, η οποία δεν έχει δομές. Δομές να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να κάνουν μια έγκυρη διάγνωση. Αν πάτε και στα νησιά, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Εμένα η καταγωγή είναι από τον Άνδρο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Σε ένα πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων, υπολογίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι το πάνω από 50 χρονών δεν τους βάζουν δικαιωμένους, αλλά αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι περίπου τα 2-3 του πληθυσμού. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει ειδικός. Και ο ειδικός είναι αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει τι συμβαίνει για να κάνει την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη, αν το θέλετε, παρέμβαση. Εδώ δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω με επιστημονικούς όρους, αλλά αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι το πρόβλημα όταν εμφανιστεί σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί μια περίοδος που θεωρείται πρόδρομη περίοδος και είναι περίπου στην ηλικία των 50 χρόνων. Άρα ένα πρόβλημα το οποίο προχωράει σιγά σιγά και εκδηλώνεται κάποια στιγμή. Για αυτή την περίοδο, την πρόδρομη ή την προσυμπτωματική, αν το θέλετε, έχει στραφεί όλη η έρευνα που έχει να κάνει με αυτό που λέμε πρόληψη. Διότι σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει πρόληψη. Υπάρχει νόσος. Άρα όλη η προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται εδώ μέσα, πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης ενός προβλήματος. Και ο κύριος στόχος της επιστήμης αυτή τη στιγμή δεν είναι η εξάλληψη του προβλήματος, δεν πρόκειται να εξαλειφθεί το πρόβλημα, δεν υπάρχουν θεραπείες και δεν προβλέπεται να υπάρχουν τα επόμενα 3-4 χρόνια. Είναι να μεταθέσει την εμφάνιση του προβλήματος. Δηλαδή, αν ένας είναι να εμφανίσει ένα πρόβλημα άνοια στα 80, να το στείλει στο 85, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κερδίζει 5 χρόνια ποιότητα ζωής. Αυτό είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Και αυτό το οποίο ήθελα να σταθώ λιγάκι για τους ασθενείς κυρίως είναι να υπάρχει μια καλή διαχείριση των συμπτωμάτων των συμπεριφορικών. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν από τη σκέψη, από τη διάθεση και από τη συμπεριφορά. Και αυτά τα συμπτώματα όταν αναδυθούν, όπως είναι η ανησυχία, όπως είναι η αϊπνία, όταν εμφανιστούν, αυτό που δείχνει το διάγραμμα είναι ότι σπρώχνουν το πρόβλημα πιο γρήγορα. Άρα έχετε να κάνετε πράγματα σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού που άλλωστε. Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητά τους βελτιώνοντας και αντιμετωπίζοντας τα συμπτώματά τους. Τους παρέχετε μια ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχει ένας ασθενής 38 ποιετών, έτσι να φανταστείτε και να ψήνετε επιμέρες. Έτσι είναι η διέγερση, έτσι είναι η αϊπνία. Δεν πάνε σε αϊπνία ένα μήνα συνέχεια. Έτσι, σπρώχνουν τον πρόβλημα συνεχώς και τον φέρνει τον ασθενή πολύ πιο γρήγορα σε στάδια
τελικά. Θέλω να σταθώ στην πρόληψη. Συγχωρέστε με για τα αγγλικά, αλλά θα είμαι σαφής στο τι θέλω να σας πω. Ό,τι αφορά την γνωσιακή έκπτωση, μιλάμε για την άνοια. Εγώ θα πάω ένα βήμα πριν την άνοια. Είναι η περίοδος που μπορεί κάποιος να έχει πίεση δυσκολία στην μνήμη. Οπότε πρέπει να ξέρετε ποιοι παράγοντες κινδύνου αυτή τη στιγμή είναι τροποποιήσιμοι και ποιοι παράγοντες κινδύνου δεν είναι τροποποιήσιμοι. Για να ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει. Οπότε για την έκπτωση της μνήμης, την ήπια, πολύ ήπια, την αδρή έκπτωση και όχι μόνο της μνήμης, και αν είναι το ίδιο, τη συγκέντρωση της προσοχής, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η κρανιοκεφαλική κάπωση, η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, τι σας είπα, 50 με 60, η υπέρταση σε αυτή την ηλικία, το κάπνισμα, ο διαβήτης, το ιστορικό κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου και υπερηπηρημία, αλλά κυρίως αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, όπως σας είπα, αυξάνει τον κίνδυνο σε έναν άνθρωπο να πέσει στην επίδοσή του στις λειτουργίες της μνήμης, της προσοχής, της συγκέντρωσης. Άρα σε αυτή την ηλικία, 50 πλάς, πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε διαχείριση αυτών των προβλημάτων εφόσον υπάρχει. Ενώ μειώνει τον κίνδυνο η άσκηση και όπως βλέπετε και τα χρόνια σπουδών. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι πιο προστατευμένος από έναν άνθρωπο που έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινή κλινική πράξη. Άνθρωποι παίρνονται από τα χωριά και δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό και νοσήσουν. Δυστυχώς η νόσος τρέχει με απίστευτη ταχύτητα γιατί δεν βρίσκει κανένα ανάχρωμα. Και το ανάγκημα είναι η μόρφωση, είναι η καλλιέργεια, είναι η εκπαίδευση. Αντίθετα, όπως βλέπετε, η μεσογειακή διατροφή, η εμπλοκή σε κοινωνικές δραστηριότητες, όσον αφορά το να έχει κανείς χαμηλή βιωτική λειτουργία, δεν παίζει ρόλο. Συνεπώς, προσέχουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, αν είμαστε 50 πλάσια. Και πάμε για τους κινδύνους για την άνοια τώρα. Άρα είναι δύο πράγματα πολύ διαφορετικά. Και εδώ θα δείτε κάτι ίσως που να σας κάνει μια διαφορά. Βλέπετε ότι η κρανιοκεφαλική κάπωση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Και διαφοροποιείται από τα άλλα τρία που σας έδειξα προηγουμένως, τα οποία παραμένουν στο προφίλ της επικίνδυνοτητας. Αλλά αυτό είναι μακρά το πιο επικίνδυνο. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει χαστεί κρανιοκεφαλική κάπωση, δηλαδή ατυχήματα, αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ πολύ σοβαρές πιθανότητες να αρρωστήσει. Και εδώ βλέπετε πάλι τη μεγάλη σημασία που έχει η μείωση του κινδύνου. Βλέπετε ότι πάρα πολύ είναι η άσκηση και τα χρόνια της μόρφωσης και η βία τα πάει πιο πίσω, όπως και η γνωσιακή άσκηση, αυτό υπόθηκε προηγουμένως, και θα έλεγα μη φαντάζεστε ένας άνθρωπος 80 χρονών πρέπει να ξεκινήσει να κάνει άσκηση. Για να εξηγούμαστε, δηλαδή πάντα δεν οδηγεί στους ανθρώπους μας που έχουν το 80 χρονών άντε να τρέχεις έξω, άντε να κάνεις το ένα άλλο. Πρέπει να ξεκινήσει μια μεθοδική εκπαίδευση για το τι μπορεί να κάνει η κάθε δεκαετία. Δεν είναι λοιπόν σωστό να σας πω εδώ ασκηθείτε, δηλαδή τι να κάνετε. Άλλα κάνα πράγματα να κάνει ο 50χρονος, άλλο 60χρονος, άλλο 65χρονος. Συνεπώς όλα αυτά είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης που απαιτείται να γίνει σε αυτές τις ηλικίες. Όμως να ξέρετε ότι γενικά η φυσική άσκηση αποτελεί ένα παράγοντα πολύ καλό προστασίας γιατί βελτιώνει, όπως υπόθηκε προηγουμένως, το καρδιακό σύστημα. Θα σας παρουσιάσω τώρα κάτι, είστε τυχεροί, γιατί το παρουσιάσω για πρώτη φορά. Άρα είναι πρώτη στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν να σας μιλήσω για μια δουλειά που ξεκινάμε τώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τις αισθητηριακές διαταραχές. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που δεν ακούνε και για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν καλά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτό το οποίο έχει βρεθεί σήμερα είναι ότι όσο μεγαλώνεις, το 40 με 60% των ανθρώπων πάνω από 80 χρονών έχουν βαρικοειδία
Και οι άνθρωποι πάνω από 65 χρονών είναι περίπου ένα 20 με 30% που έχουν βαρικοία, ενώ ένα τεράστιο ποσοστό δεν βλέπει καλά. Αυτό αναμένεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας να φτάσει ποσοστά περίπου 70% τα επόμενα χρόνια. Και γιατί έχει σημασία, όπως θέλω να σας δείξω παραπάνω, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέμε νοητική λειτουργία. Αν ακούμε καλά, ταΐζουμε τον εγκέφαλό μας με ερεθίσματα. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο ζει από τα ερεθίσματα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έλεγε ένας από τους καθηγητές μου, τους δασκάλους μου, είναι ότι ο νευρώνας είναι ο καλύτερος κουτσομπόλης, ζει από το κουτσομπολιό. Οι επικοινωνίες των νευρώνων μεταφέρουν πληροφορία διαρκώς. Συνεπώς κουτσομπολεύουν. Αλλά είναι τροφική δουλειά. Ζει ο νευρώνας αυτό το πράγμα. Και ζει από την πληροφορία. Και την πληροφορία την παίρνει είτε από την ακοή, είτε από την όραση. Οπότε, όταν μειώνεται η ακοή, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μειώνεται η τροφή στο νευρώνα. Το ίδιο και με την όραση. Να σας δείξω ορισμένα πράγματα για να καταλάβετε. Θα πάμε εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα, λέει ότι ουσιαστικά ένα στους 10 ηλικιωμένους Ευρωπαίους έχουν αναφερθεί ότι έχουν φτωχή όραση. Και ένα στους 4 δεν ακούει καλά. Δηλαδή, συζητάμε για την άνοια ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα έχουμε έναν ασθενή, αλλά ξεχνάμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο αυτό έχουν προηγηθεί ένα σωρό προβλήματα τα οποία ανοίγουν το μονοπάτι σιγά σιγά προς την άλλη. Συνεπώς, το να βελτιώσει ενδεχομένως κανείς την ακοή του, και ξέρετε πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται σε εμάς που δεν ακούνε και τους βλέπουν να βάλουν ακουστικό και αντιδρούν με μεγάλη ένταση, ίσως να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πρόληψη. Και θα σας δείξω ορισμένα πράγματα. Αυτές είναι δύο μελέτες που δείχνουν την πορεία, αν το θέλετε, της έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας όταν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την ηλικία. Έτσι, βλέπετε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πέφτει στη στιγμή. Αυτό είναι φυσιολογικό, δηλαδή δεν υπάρχει την διαπίδωση με έναν 20χρονο. Σε εμάς έχω δει φοιτητές ότι είναι 23 χρόνια, δεν υπάρχει συναγωνισμός στο πράγμα. Τι γίνεται αυτό. Συνεπώς, ούτε εγώ που πλησιάζω τα 60 μπορώ να συναγωνιστώ, αν το θέλετε, έναν ο 35. Είναι πάρα πολύ δυνατό ο εγκέφαλο στη φάση. Αλλά όσο περνά τα χρόνια και βλέπετε όταν φτάνει κανεί, α πούμε, στα 90, σαφώ αναμένει να έχει πέσει η γνωσική του λειτουργία. Δεν σημαίνει ότι θα έχει παντάνει, θα πέσει. Έτσι πέφτει και η νεφρική λειτουργία. Έτσι πέφτει και η παντική λειτουργία. Και η καρδιακή λειτουργία. Όλα τα όργανα έχουν μια μείωση τη λειτουργία. Τι γίνεται διαφορετικά. Εδώ βλέπετε τη σημασία που έχει η μόρφωση. Η μόρφωση λοιπόν και η επίπτωσή της σε αυτό που λέμε δυνατότητα να συγκεντρώνομαι, να σκέφτομαι, να παράγω σκέψη. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι όταν ένας ασθενής είναι από δύο μεγάλες μελέτες, αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει τελειώσει το κολέγιο. Και αυτός είναι που δεν έχει τελειώσει το σχολείο, το γυμνάσιο. Βλέπετε και οι δύο μελέτες έχουν δείξει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ότι το μορφωτικό επίπεδο παίζει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και αυτό τονίζω, η δικιά μου πρόθεση να λέμε και στους εκάτους, στους αντικειμενούς, πρέπει το μορφωτικό επίπεδο να είναι οπωσδήποτε. Έχει σημασία για το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε τη διαφορά που έχει στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών. Τεράστια διαφορά. Άρα είναι ένας μηχανισμός πρόληψης και αυτό πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται από το σχολείο. Συνεπώς οι προτάσεις που θα πιθανόν ακούτε μερικές φορές ότι στα 50, στα 60 πρέπει να γίνετε σταυρόλεξα για να βελτιώσετε το επίπεδό σας ή το επίπεδό μου, ξεχάστε το. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνετε σε αυτή την ηλικία είναι να μην κάνετε τέτοια πράγματα, να τα κάνετε ποτέ στη ζωή σας. Απλώς να κοιτάξετε να βελτιώσετε άλλα πράγματα. Τη φυσική άσκηση ενδεχομένως. Η μόρφωση έχει στηθεί πολύ πριν. Εδώ έχει να κάνει επίσης με την εργασία. Βλέπετε οι άνθρωποι, οι άνεμοι, οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει,
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπέσουν νοητικά. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν δουλεύουμε πρέπει να επιλύσουμε προβλήματα. Και ο εγκέφαλό μας είναι ένα όργανο το οποίο αυτή τη δουλειά κάνει. Επιλύει καθημερινά προβλήματα. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, είμαστε ένα κινούμενο πρόβλημα που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα. Από την ώρα που είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω εδώ να μιλήσω, ήταν για μένα ένα πρόβλημα να μιλήσω. Δηλαδή, να μεταθέσω τη δουλειά, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να πάρω το αυτοκίνητο, να έρθω εδώ, τι ώρα θα έρθει. Είναι διαρκώς επίλυση προβλήματος. Συνεπώς, ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει καλύτερο μυαλό, γιατί λύνει κάθε μέρα προβλήματα. Ο άνθρωπος που δεν εργάζεται δεν επιλύει προβλήματα. Συνεπώς, είναι παράγοντα κινδύνου. Συνδυάστε όμως έναν άνθρωπο που έχει χαμηλόμορφο το επίπεδο και δεν εργάζεται. Είναι πιο κοντά στο να αντιμετωπίσει τη σχολή. Και ας πάμε στους ανθρώπους που δεν ακούν. Έτσι, που δεν ακούν καλά. Αυτοί που έχουν λοιπόν πτωχή, αν το θέλετε, και ακοή, αυτό το οποίο βλέπετε ότι αυτοί που έχουν πτωχή ακοή έχουν δυσκολία. Ένα αυτοί που έχουν καλύτερη ακοή πάνε πολύ καλύτερα. Αυτό το δείξαν δύο μεγάλες ευρωπαϊκές μελέτες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να επισημαίνει σε όλους τους ανθρώπους που εξετάζουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε πια είναι: ακούτε καλά, έχει ο μπαμπάς προβλήματα ακοής? Ναι, πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς? 70. Απόγραμμα ακουστικό. Δεν συζητάμε για τους ανθρώπους που είναι 50 χρονών και έχουν προβλήματα ακοής. Αυτοί πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε ακουστικό. Οπωσδήποτε. Οπότε μέσα στους παράγοντες κινδύνους, τους καινούριους που μπαίνουν, έτσι τα μονοπάτια, είναι να μπορούμε να κρατάμε τα αισθητηριακά μας όργανα σε καλή κατάσταση. Περισσότερη ακοή, λιγότερη όραση. Η όραση είναι παράγοντας κινδύνου από την κατάθλιψη. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν βλέπει καλά, αρχίζει και απομονώνεται. Αρχίζει να μπορεί να κάνει κάποιες λειτουργίες. Αρχίζει να μπορεί να διαβάσει για ακόμα. Και αυτό το στεναχωρεί πάρα πολύ. Του κόβει τα πόδια να του πώσει κάποιες δραστηριότητες. Οπότε η όραση ως επιτοπής του φαίνεται ότι σχετίζεται περισσότερο με την απομόνωση, ή αν σχετίζεται περισσότερο με τη διάθεση. Και βλέπετε πάλι, παρόλα αυτά, έχει δείξει ότι φυσικά και η όραση παίζει ένα ρόλο στο να έχουμε μία έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες. Αλλά σας υπενθυμίζω, σταθείτε λίγο στο κομμάτι της διάθεσης. Οπότε, κάτι που θα ήθελα να δείτε στο μυαλό σας είναι ότι αν συνδυάσουμε τώρα έναν ο οποίος έχει πρόβλημα στην ακοή του και πρόβλημα στην όρασή του, το κείμενο να εκπέσει είναι αυτός εδώ. Έναν έχει μόνο πρόβλημα στην όραση, μόνο στην ακοή, βλέπετε ότι είναι καλύτερο. Άρα, ο συνδυασμός δύο ελλειμμάτων αυξάνει το κίνδυνο. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει καλά, έχει υπέρταση, δεν έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Είναι υψηλό κίνδυνο. Τα λέω αυτά περισσότερο γιατί αυτό που με ενδιαφέρει από όλες αυτές τις παρουσιάσεις είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να μην φτάνει στο σημείο να επισκεφτεί τον γιατρό για να εμφανιστεί το πρόβλημα και καλυπάζει, αλλά να αρχίζει να επισκέπτει τους γιατρούς να διορθώνει διάφορα πράγματα πριν. Δηλαδή να ελέγξει την πίεση του, να ελέγξει την ακοή του, να ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα και αναφέρομαι σε ανθρώπους 50 χρονών και 60 χρονών και 65 χρονών και 70. Άρα η πρόληψη σε αυτή τη στιγμή έχει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να τροποποιήσουμε πάλι. Και μία από τις διαφάνειες που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, όχι δεν θα σας την εξηγήσω, είναι ουσιαστικά ποιος κινδυνεύει περισσότερο να πάθει άνοια. Να εκπέσει νοητικά. Πρέπει να είναι ένας ο οποίος έχει δύο ελλείμματα και έναν άντρας. Συγγνώμη, κάνει γυναίκα. Λάθος. Ο άντρας έχει φύγει πολύ μεγάλο σύμφωνο. Άρα λοιπόν, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δύο αισθητηριακά ελλείμματα και το φύλλο έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά είναι επιδημιολογικά δεδομένα, είναι χρήσιμα. Κυρίως να περάσουν στο κοινό. Ξέρετε, έχω κουραστεί να πηγαίνω σε ομιλίες και να επαναλαμβάνω για την άγνοια, τι είναι και τι κάνει. Και θέλω μερικές φορές να περάσουμε μια καινούρια συζήτηση στο κοινό, να τους έρθει πληροφορία από την επιστημονική κοινότητα να φτάσει στο κοινό.
Δηλαδή θέλω, η δικιά μου πεποίθηση και της κοινωνικής μου και της ομάδας που δουλεύουμε μαζί είναι πλέον ότι να φτάσει στο κοινό γνώση επιστημονική. Να μπορεί να ξέρει το κοινό τι πρέπει να διορθώνει και τι πρέπει να προσέχει. Πρέπει η επιστήμη, δηλαδή το πανεπιστήμιο και οι έρευνες και όλα αυτά να περάσουν με έναν τρόπο αρκετά απλό και κατανοητό στον κόσμο. Όχι να τρομοκρατήσουν. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο, πρέπει να μπορεί να κατανοεί ορισμένα πράγματα. Πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να διορθώνει το ζάχαρό του. Όχι γιατί κινδυνεύει από την γλυκαιμία, αλλά κινδυνεύει ο εγκέφαλός του. Πρέπει να διορθώνει τα υγεία του. Πώς, με την άσκησή του. Πρέπει με τη δίαιτα. Ναι, όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει. Πρέπει να διορθώνει την ακοή του. Ναι, πρέπει να το ξέρει και αυτό. Γιατί, γιατί υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Συνεπώς δεν πρέπει να είναι λόγια του αέρα γιατί εγώ μου έκανε στο μυαλό μία ιδέα. Πρέπει να είναι τεκμηριωμένη γνώση που να φτάνει σε εσάς. Και όπως είπε και η κυρία Γελίδη, δεν είστε από τους από τις πόλεις. Είστε τυχεροί που έχετε και ένα κέντρο ημέρας που δουλεύει και σε τελωνική βάση. Αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν, όπως είπα, παιδιά, τίποτα. Άρα, θα ήθελα να φτάσει σε εσάς μια τέτοια γνώση που να μπορείτε αύριο να τη μεταγγίσετε και σε άλλους ανθρώπους για να μπορούν να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτή είναι η παιδεία στο κάτω-κάτω γράφης. Αν θέλουμε να ανέβουμε ένα επίπεδο, αυτό είναι. Και από την πλευρά τη δική μας και από την πλευρά τη δική σας. Να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να συνεχίσω με τους επόμενους ομιλητές. Η θέση μου είναι κυρίως στην πρόληψη. Δεν ήθελα να μιλήσω για την νόσο. Η νόσος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αναφέρθηκαν δύο άνθρωποι που φροντίζουν τους ασθενείς και τα είπαν με τα καλύτερα λόγια. Περιέγραψαν τον καλύτερο τρόπο για το τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που τον χάνουν και τι συμβαίνει και στους ίδιους που βιώνουν την απώλεια. Δεν θα ήθελα να επαναληφθώ για την κατάθλιψη ή για το τι συμβαίνει η επιβάρυνση ενός ανθρώπου που φροντίζει. Νομίζω θα το είπαν οι δύο προλαλήσαντες και το είπαν με τον καλύτερο τρόπο, όπως το είπε και η κυρία Γελίδη, για όλη την προσπάθεια που καταβάλει μέσα από το κέντρο ημέρας να μπορέσει να παρέχει υπηρεσίες σε έναν πληθυσμό που δυστυχώς δεν έχει υπηρεσίες. Εγώ ήθελα να σας πω δύο-τρία πράγματα περισσότερο για το πώς μπορείτε να προλάβετε τα δύο πράγματα, αν δεν έχουμε ένα άλλο φορτίο που λέγεται γονιδιακό, που δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά αν μπορείτε να κάνετε κάτι, ακολουθήστε αυτές τις προτάσεις που ακούγονται κατά καιρούς. Είναι πολύ σημαντικές τόσο για τους δικούς μας ανθρώπους, για τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, για τον αδερφό σας, για την αδερφή σας, για όλους τους δικούς μας ανθρώπους και για τους φίλους μας αυτούς, γιατί θυμηθείτε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε γονείς. Και θα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχετε και παιδιά και η ποιότητα ζωής και τα παιδιά θέλουν να σας δουν. Άρα πολεμήστε όσο μπορείτε, την ηλικία δεν πάντα πολεμήστε, πολεμήστε όλους αυτούς τους παράγοντες που μπορείτε να τους τροποποιήσετε. Εφόσον τους έχετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κοστίσουμε όλοι, όσοι δεν τα πούμε για το όνομα του Θεού. Απλώς είμαστε ψηλό κινδύνου σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα εκτιμούσα αν έχετε κάποια ερώτηση, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω. Αν θέλετε κάποιον να με ρωτήσετε, θα. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυρία είπε αν ξέρουμε κάτι για τα βαρέα μέταλλα, όπως παράδειγμα το αλουμίνιο. Επειδή η νόσος είναι πολυπαραγωγική, αυτή τη στιγμή θα δείτε στην βιβλιογραφία πάρα πολλούς παράγοντες κινδύνου. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι να αναζητήσουμε τους παράγοντες κινδύνου που είναι τεκμηριωμένα ότι μπορεί να μας οδηγήσουν σε δυσκολία. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε με σιγουριά ότι έχουμε το Α και το Β. Συνεπώς και όπως το Α και το Β μπορούμε να κάνουμε και μία παρέμβαση. Δηλαδή, αν σας πω τα βαρέα μέταλλα, ναι, πιθανόν σε κάποιους ανθρώπους. Ξέρω εγώ. Δεν έχω στην υπεργραφία να σας πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά πώς θα προστατευτείτε από τα βαρέα μέταλλα. Θα ήταν μια πολύ ευχάριστη πρόταση να το κάνουμε και να λιτώ να πω λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, τα βαρέα μέταλλα δεν έχουν σχέση με το αλουμινόχαρτο, έχουν σχέση με άλλα πράγματα. Ήδη τρώμε ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι έτσι. Άρα, μείνετε στην πληροφορία την τεκμηριωμένη. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά. Να σας μεταφέρω
τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση με έναν τρόπο τέτοιο που να μπορεί να είναι κατανοητός και να μην σας βάλω στο μυαλό σας ιδέες. Γιατί τ' άλλος θα περπατάμε και θα αναπνέω. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είπε η κυρία ότι αν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και τα ψυχοτρόπα, αν δεν κάνω λάθος, προετοιμάζουν για την άνοια. Θα σας πω όχι. Τα μόνα φάρμακα που ξέρουμε για να το έχετε στο νου σας. Εάν υπάρχει κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και είναι κάτι που γίνεται καλά. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, είναι ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες κινδύνου. Άρα τα αντικαταθλιπτικά σε αυτή τη φάση δουλεύουν υπέρ μας. Τα φάρμακα που δεν δουλεύουν υπέρ, να το ξέρετε, είναι τα αντιψυχουσικά. Τα οποία δεν τα ξέρετε, είναι τα φάρμακα, μια κατηγορία φαρμάκων που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον περιορισμό τους. Και στην Ελλάδα γίνεται μια τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή, για την ηλικία όμως πάνω από. Είναι τοξικά. Οπότε προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τα χρησιμοποιούμε με φιδό και με προσοχή και κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες των ιατρών και όσο το δυνατόν. Αλλά όμως να ξαναγυρίσω στο θέμα που είπα, αυτά που δεν πρέπει να μου παραλείψετε είναι ότι όταν υπάρχει κατάθλιψη, τα αντικαταθλιπτικά δεν χρειαζόμαστε. Το άλλο φάρμακο το οποίο είναι επικίνδυνο και θα έλεγα δυστυχώς γίνεται μεγάλη κατάχρηση, είναι π.χ. το ταβό. Το ταβό, το είπα λαϊκά για πρώτα. Γιατί έχει πετύχει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η κατάχρηση βενζοδιαζεπινών, όπως παραδείγματος χάρη το ταβό, είναι υψηλότατη στις μεγάλες ηλικίες. Και αυτό για έναν λόγο, γιατί περισσότεροι από τους ασθενείς πάσχουν από κατάθλιψη, η οποία δεν αναγνωρίζεται και χρησιμοποιούν για να περνάνε τα συμπτώματα του ταβό και το ταβό κάνει έκτος κινητικής λειτουργίας. Όχι μόνο του, είπα. Εντάξει, το στρες δεν μπορεί να το αποφύγετε. Ούτε εσείς ούτε εγώ. Οπότε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ζούμε, όπως είπα, σε έναν κόσμο που επιλύουμε προβλήματα. Οπότε το στρες δεν το γλιτώνουμε. Όσον αφορά την κατάθλιψη, η κατάθλιψη είναι αρρώστια. Σας το λέω ευθέως, με πολλές περιστροφές και να υπομονώ τίποτα, είναι ασθένεια. Και τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά για τρίτη ηλικία, για να έχετε το νου σας, ως επιτοπλίστων είναι. Πολλές φορές αποσύρονται ηλικιωμένοι, δεν έχουν τη διάθεση που είχαν παλιά, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν κοιμούνται καλά. Δεν είναι οι άνθρωποι που ήταν. Θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ φρόνιμο να επισκεφθούν άμεσα έναν ειδικό, γιατί συνήθως θεωρούν οι άνθρωποι ότι που είναι πάνω από 50-60 χρόνια, 65, ότι είναι φυσιολογικό να είναι ένας στενοχωρημένος. Δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει στενοχωρημένος. Έλεγα. Οι άνθρωποι που είναι στενοχωρημένοι έχουν κάποια προβλήματα. Εάν είναι από προβλήματα η στεναχώρια, είναι διαχειρίσιμη με τη συζήτηση. Εάν η στεναχώρια δεν είναι από προβλήματα, αλλά είναι κεραυνός ενεθρία, τότε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από ειδικού. Και επιμένω να λέω ότι γίνονται καλά με συζήτηση ηλικιωμένη, γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύει ότι ο ηλικιωμένος δεν είναι επιτρέπεται να συζητάει τα προβλήματά του. Αντίθετα, πρέπει να του δώσουμε λόγο να λέει τα προβλήματά του, τα προβλήματα της απομόνωσης του αν έχει, τα προβλήματα τα συνταξιοδοτικά του, τα προβλήματα με τα παιδιά του, γιατί αυτά τον ανακουφίζουν. Συνεπώς, μια τέτοια μορφή πίεσης ψυχολογικής είναι καλό να αποφορτίζεται, γιατί, όταν υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να το σπρώξει ένα επάνω στην κατάσταση.
Όχι, δεν ξέρουμε, για κάτω από τα 50 είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν και πάρα πολύ ηθικά θέματα. Δηλαδή, πάνω σχεδόν λέγανε για τις γυναίκες οι οποίες μπαίνουν στην εμμηνόπαυση. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μελέτες σε ανθρώπους που δεν έχουν απολύτως τίποτα. Ούτε μπορεί να πάει σε έναν άνθρωπο να τον κάνεις εξετάσεις και να του πεις, ξέρεις, εγώ βρήκα από αυτή την εξέταση που να σας πω ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις αυτή τη στιγμή που να μας δείχνουν ότι πρόκειται να αρρωστήσουμε. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα και υπάρχει ένα ηθικό θέμα και διοντολογικό. Αν υπήρχε ένα τέτοιο τεστ, θα το ανακοίνωνε κανείς έναν άνθρωπο 40 χρονών. Είναι ένα θέμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας και θα κλείσω λίγο στα λεπτομέρειες, το οποίο είναι κληρονομικό. Είναι μια νευρολογική νόσο. Και υπάρχει τεστ για αυτή την νευρολογική νόσο. Και μας έλεγε ένας συνάδελφος ότι ένας άνθρωπος που ο πατέρας του είχε αυτό το πρόβλημα και κατέληξε, αποφάσισε να μην κάνει αυτό το τεστ και γιατί είπε ότι ξέρεις, εγώ πρόκειται να αρρωστήσω. Ήταν 25 χρόνια. Πρόκειται να αρρωστήσω και πώς θα το αρρωστήσω και θα πεθάνω. Δεν κάνω το τεστ. Συνεχίζω τη ζωή μου. Οργανώνομαι, μάχομαι για την νόσο. Κάνω ό,τι μπορεί να φανταστεί. 25, 35, 45, στα 45 θα ήταν για άρρωστο. Γιατί δεν κάνω το τεστ να δω 45, 45, αν είχα νόσο, δεν παρέχτηκε. Κάνει το τεστ και ανοίγει την εξαίρεση του ενός του σκύλου και κάνει καταθλίψη. Γιατί αίσθησε μια ζωή βασισμένη στο τι πρόκειται ακριβώς. Άρα θέλω να σας πω για την νόσο τη συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε σήμερα, δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι κληρονομική νόσο. Είμαι σαφής αυτό το πράγμα. Δεν είναι κληρονομική νόσο, είναι μια νόσο η οποία σχετίζεται περισσότερο με την ηλικία και με ένα σωματικό παράγοντα που σας έδειξα παρά με την κληρονομικότητα. Αν δείτε στο δέντρο τώρα, όλοι έχουμε κάποιους ασθενείς μας ή συγγενείς μας που έχουν όλοι αυτό το πρόβλημα. Άρα, άμα ήταν έτσι, θα είχαμε προδιαγράψει το μέλλον. Μια τελευταία ερώτηση για να ακολουθήσω και άλλο μιλητέ. Όταν κάποιο έχει περάσει σε νεαρή ηλικία κάποια κατάθλιψη, α πούμε αντιπολική κατάθλιψη, και το έχει ξεπεράσει, στην πορεία τη ζωή του υπάρχει περίπτωση να εξελίξει, να παίρνει όλα αυτό και να πάρει άδεια ή εξάλληψη. Αυτό είναι τυχερό. Γιατί φαίνεται κάποιε μελέτε έδειξαν ότι οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν σε νεαρή ηλικία από κατάθλιψη, μάλλον δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ να οδηγηθούν στην άνοια. Αυτοί που έχουν υψηλό ποσοστό είναι αυτοί που αρρωσταίνουν σε μεγάλη ηλικία. Ενδιαφέρον. Μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι νέοι που πιθανόν να έχουν αυτό το πρόβλημα. Μία τελευταία, αν υπάρχει, είναι, θα κλέβω χρόνο από τα παιδιά που είναι από τους νεότερους συναδέλφους. Θα σας πούνε διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Είναι νευροεκφυλιστική νόσος και αν δεν ποιες σχέση είναι με τις λοιπές νόσος που είναι νευροεκφυλιστική νόσος. Δεν άκουσα. Είναι νευροεκφυλιστική νόσος. Αν είναι νευροεκφυλιστική νόσος η άνοια, ποια σχέση έχει με τις λοιπές νόσους του νευροεκφυλιστικού συστήματος. Είναι νευροεκφυλιστική νόσος. Και αυτό είναι. Το Πάρκινσον είναι ένα άλλο πρόβλημα υγείας που και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην άνοια, άλλες μορφές. Αλλά ποιες ασθένειες μοιάζοντας πτώματα της άνοιας ή για να το ξεκαθαρίσω, που γράφεται και μέσα στο φυλάδιο κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η άνοια είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό που περιέγραψαν πάρα πολύ με σκληρά λόγια οι άνθρωποι που μίλησαν προηγουμένως για τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό που βλέπουν. Δηλαδή να χάνει τον άνθρωπό τους, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, να χάνει τη μνήμη και τα συμπτώματα. Η νόσος που προκαλεί το σύμπτωμα είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι η νόσος Αλσχάιμερ, μπορεί να είναι η νόσος του Πάρκινσον, μπορεί να είναι ένα απίστευτο. Μπορεί να υπάρχουν και οι δύο αυτές γνώσεις. Μπορεί να υπάρχουν και οι δύο. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ πέρα και να ακούσετε τους νεότερους συναδέλφους τώρα. Θα σας πούμε πολύ ωραία πράγματα.